με τον κύριο Δόλη, τον κύριο Δημήτρη Δόλη, πρώην υφυπουργό εξωτερικών, που έχει πολύ καλή εικόνα της κατάστασης, της αμερικανικής πραγματικότητας. Κύριε Σουρμελίδη, τα ερωτήματά σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Δόλη. Καλησπέρα σας κύριε Σουρμελίδη. Θα ήθελα ένα γενικό σχόλιο. Πώς βλέπετε την κατάσταση, δηλαδή πόσο έχει ξεκαθαριστεί κατά την άποψή σας και αυτά που μαθαίνετε, πόσο βλέπετε ότι έχει ξεκαθαριστεί αυτή η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα? Κοιτάξτε να δείτε, μετανάστευσα στην Αυστραλία το 1971, από το 1972 παρακολουθώ αμερικανικές εκλογές. Αυτό που έχω δει αυτή τη φορά δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Και τι εννοώ? Δύο υποψηφίους να λένε ότι έχουν κερδίσει. Τώρα τα υπόλοιπα, συγγνώμη, δεν σας ακούω κύριε Σουβελίδη. Όχι, όχι, δεν μίλησε κανείς. Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, είναι δύο υποψήφοι οι οποίοι και οι δύο θεωρούν τον εαυτό τους νικητή. Ένα το ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο, έχουμε ξεγράψει τον Τραμπ τελείως. Δεν λέω εγώ ότι ο Τραμπ έχει δυνατότητες, αλλά ας δούμε λίγο με νεφαλαιότητα τους αριθμούς. Mm-hmm. Οι αριθμοί αυτή τη στιγμή λένε ότι οι δυνατότητες του Τραμπ βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα, στην Τζόρτζια και φυσικά έχει και την Πενσιλβάνια. Εάν αυτές οι τρεις πολιτείες έρθουν από τη μεριά του Τραμπ, αμέσως ο Τραμπ έχει έναν μαγικό αριθμό, ο οποίος λέγεται 264. Στο 264 η Νεβάδα είναι το κλειδί. Ακόμα κι αν η Νεβάδα κηρυχτεί υπέρ του προέδρου, του αντιπροέδρου Biden, σας λέω ότι η νομική μάχη θα δοθεί σε αυτή την περιοχή. Και θα δοθεί γιατί οι δυνατότητες του Τραμπ να παίξει με τους ψήφους που υπάρχουν στη Νεβάδα είναι αρκετά μεγάλες. Άρα βλέπετε δεύτερο, ακόμα ασάφεια. Μέχρι στιγμή στη Νεβάδα είμαστε 49,3% για τον Biden και 48,7% για τον 0, Trump. 0, κάτι διαφορά δηλαδή. Πολύ σωστά το λέτε. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν πιστεύω 8.000 ότι ψήφοι διαφορά για την ακρίβεια. Η εκλογική αναμέτρηση έχει τελειώσει, ο Biden βρίσκεται αρκετά μπροστά. Και όπως δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος για τη βεβαιότητα ενός δικαστικού αποτελέσματος υπέρ δεν του αποτελέσματος. Δεν είστε βέβαιος? Φυσικά και δεν είμαι βέβαιος, διότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία καταπάτησε, εννοώ την κυβέρνηση Τραμπ, και μία γερουσία η οποία καταπάτησε όλους τους κανόνες πολύ σωστά δεοντολογίας, για να τοποθετήσει και να αλλάξει αυτό που θεωρούν πιο ιερό στην Αμερική. Το ανώτατο δικαστήριο της Αμερικής. Τι ήταν η προπαγάνδα της, ας πούμε, της ρεπουμπλικανικής δεξιάς? Η προπαγάνδα ήταν ότι δεν μπορούν οι δημοκρατικοί να κυβερνούν τόσα χρόνια μέσω του δικαστήριου. Για να δούμε τώρα εάν το δικαστήριο θα επιτρέψει τους ρεπουμπλικάνους να κυβερνήσουν. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η γερουσία παραμένει σκληροπυρηνικά τραμπική. Εκεί. Ναι, ναι. Από τις εκλογές ήδη και τώρα φαίνεται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Δόλη, ακόμα κάτι. Επειδή πράγματι παρακολουθείτε, γνωρίζετε και το Εργατικό Κόμμα καλά στην Αυστραλία, που βέβαια δεν είναι πραγματικά πιο αριστερό από τους δημοκρατικούς, αλλά είσαστε, θεωρείτε ότι ήταν ικανοποιητική η ατζέντα των δημοκρατικών? Ήταν ανάλογη με την κρισιμότητα των στιγμών? Να επανέλθω στο αρχικό μου σχόλιο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω αμερικανικές εκλογές χωρίς πολιτική ατζέντα. Μάλιστα. Εάν μου βρείτε εσείς την πολιτική ατζέντα και τη διαφωνία των δύο υποψηφίων ή κομμάτων ακόμα και στα debate, θα σας βγάλω το καπέλο. Υπάρχει όμως κάτι, κύριε Δόλη. Ο Τραμπ έβαλε δασμούς για την Κίνα, δασμούς για την Ευρώπη. Να μην πληρώνω το ΝΑΤΟ για να το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, που δεν πληρώνουν ως τώρα. Έχει βάλει ατζέντες ο Τραμπ. Οι δημοκρατικοί δεν έχουν βάλει κάτι? Οι δημοκρατικοί θα επιστρέψουν στην κανονικότητα της παγκόσμιας τάξης. Η παγκόσμια τάξη απαιτεί από την
νούμερο ένα δύναμη, όπως δημιουργήθηκε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο, να χρηματοδοτεί με συγκεκριμένο τρόπο. Εννοείται τους οργανισμούς, ναι, όλα αυτά, ναι. Ναι, ναι, συνεχίστε. Λέω, επομένως, σε αυτό το επίπεδο θα δούμε αλλαγές, όπως θα δούμε και πιο θετική αντιμετώπιση. Τη χάνω να γνωρίζω μερικά από τα άτομα που θα ασχοληθούν με θέματα ασφάλειας, θέματα άμυνας και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, η αντιμετώπιση στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι τελείως διαφορετική. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έχουμε υπέρ ημών και κατά των Τούρκων, αλλά θα έρθει μία ισορροπία. Και το τρίτο είναι ότι θα υπάρχει μία βελτίωση στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής όσο αφορά το πρωτόκολλο. Τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Biden παίρνει μία διχασμένη χώρα, εάν βγει. Λέμε μέχρι που να βγουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι μία διχασμένη χώρα με ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει πάει από... Είναι στα όρια του. Όχι στα όρια, έχει ξεπεράσει τα όρια. Mm. Το τρίτο είναι μία μεγάλη ανεργία, την οποία και μία ύφεση, την οποία δεν έχει δει η Αμερική για πάρα πολύ καιρό. Σε αυτό πρέπει να βάλετε τη βασική αύξηση βίας και την αστυνομική βαρβαρότητα. Όταν βάλετε αυτά τα πράγματα και ένα χειμώνα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, mm-hmm, και ένα 2021 που όλη η ενέργεια της νέας κυβέρνησης θα απορροφηθεί από τα εσωτερικά θέματα, και θα τελειώσω σε ένα σχόλιο και για τι θα γίνει με τον Τραμπ. Σαφώς. Φανταστείτε πόσο λίγο χρόνο θα έχουν για τα υπόλοιπα τα οποία θεωρούμε εμείς σοβαρά. Τώρα, ο Τραμπ σήμερα έκανε μία έκκληση στους οπαδούς του. Μου θύμισε τον υποψήφιο πρόεδρο της Βενεζουέλας αυτή τη στιγμή που έλεγε στους υποψηφίους, ελάτε στηρίξτε με διότι πάνε να με πιάσουνε. Στην περίπτωση του Τραμπ έλεγε στον κόσμο, ελάτε στηρίξτε με διότι πάνε να μου πάρουν την εξουσία. Η Αμερική όμως έχει όπλα. Έχει βαριά όπλα. Εννοεί η Αμερική το δεν είναι ούτε η Μασακουσέτη, ναι, ούτε η Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένα βαθύ κράτος στην Αμερική, το οποίο είναι εκτός των Μητροπολιτικών Πόλεων. Εκεί είναι μια διαφορετική εικόνα του Αμερικάνου και μια πολύ, μάλιστα, βιαία εικόνα. Επομένως έχουμε και αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούμε. Ας ευχηθούμε ότι θα υπάρχει μια δυνατότητα να προχωρήσουν τα πράγματα ομαλά. Ας ευχηθούμε ότι θα ασχοληθούν λίγο και με μας, ενώ με τη γειτονιά μας. Και ας ευχηθούμε ότι τους επόμενους 3 μήνες ο Σουλτάνος στη διπλανή χώρα, δημιουργώντας τη δεύτερη Ισλαμική Δημοκρατία της, ναι, Τουρκίας, θα προσπαθήσει να συμπεριφερθεί και αυτός ο λίγον μη τραμπικά. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Δόλη. Ήταν χρήσιμες οι επισημάνσεις σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλά να είστε. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε στο δεύτερό μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και σε 2 λεπτά επανερχόμαστε να κλείσουμε την κουβέντα για τις αμερικανικές εκλογές και να πιάσουμε τα δικά μας που είναι και πολλά και πολύ δύσκολα. Break και επιστρέφουμε.